Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο και θα ξεκινήσουμε με τον Αντώνη Ατζολέτο. Καθώς, Αντώνη, το θέμα αυτό με τη ρήψη δακρυγόνων νωρίτερα στους συνταξιούχους προκάλεσε την παρέμβαση αλλά και τη δυσφορία του Πρωθυπουργού. Ναι, είναι σαφές, Εύα, ότι υπήρξε δυσαρέσκεια από το Μέγαρο Μαξίμου για τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν λίγο πιο πάνω στη Βασιλεία Σοφίας. Και αυτό αποτυπώθηκε από την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να επικοινωνήσει με τον κύριο Τόσκα. Και αυτό το οποίο μας έχουν μεταφέρει οι συνεργάτες του είναι ότι σε σχέση με τα χημικά και όλα αυτά που έγιναν, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να μην επαναληφθούν πάλι τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα, να δούμε τώρα, Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τι απαντά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη συγκεκριμένη κίνηση. Πράγματι, Εύα, από την επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Νίκο Τόσκα, προήλθε μια ανακοίνωση πριν από λίγο του αρμόδιου Υπουργείου, με την οποία ο προϊστάμενος, το πολιτικό του προϊστάμενος, κύριο Τόσκα, θα αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την χρήση χημικών στους συνταξιούχους και τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν σήμερα το πρωί στη Βασιλεία Σοφίας. Και μάλιστα, δόθηκε εντολή, Εύα, απαγόρευσης χρήσης χημικών και δακρυγόνων σε διαδηλώσεις εργαζομένων και συνταξιούχων. Είναι ένα σαφές μήνυμα, Εύα, προς την φυσική ηγεσία του σώματος να μην επανεληφθούν τέτοια περιστατικά και γεγονότα, κάτι το οποίο πιθανότατα θα αποτελέσει ενδεχομένως και την αιτία καρατόμησης πολλών αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Κάτι το οποίο, Εύα, είχε συμβεί πριν από περίπου 20 χρόνια με αντίστοιχες σκηνές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, πάλι σε πορεία συνταξιούχων, όπου τότε είχαν παραιτηθεί, είχαν οδηγηθεί στην παραίτηση αρκετοί αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας. Μάλιστα, το θέμα λοιπόν, όπως είδαμε, προκάλεσε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και από εκεί και ύστερα την απάντηση αυτή από το αρμόδιο Υπουργείο ότι θα απαγορευτεί η ρήψη χημικών, δακρυγόνων κατά την πραγματοποίηση των διαδηλώσεων συνταξιούχων και εργαζομένων. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Παναγιώτη, προς το παρόν.